οδηγούν ομάδες είτε στη Β κατηγορία, είτε και ανεβάσουν στην Α κατηγορία. Λέω ο κύριος Χάς, γιατί ήταν αυτή η δικαιολογία που έδωσε ο κύριος Καπιτανής. Ότι δηλαδή πήρε εντολή να διεξάγει έρευνα. Λες και θα έκανε έρευνα για ένα εγκληματία ή για ένα απατεώνα. Μήπως ο κύριος Καπιτανής έκανε σωστά τη δουλειά του? Ποια είναι η δική του ευθύνη σαν υπεύθυνος της εκπαίδευσης? Φρόντισε να δείξει στους διαιτητές πώς ενώνονται όλες οι ενδοεπικοινωνίες? Ή μήπως ο χρόνος τους ήταν πολύτιμος και περιορισμένος? Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω στη δική σας κρίση και στην κρίση του φιλάθλου κόσμου. Απλά σας λέω ότι με αυτό το περιστατικό, με αφορμή, συναντήθηκα με τον κύριο Ρέγκο σε ξενοδοχείο της Λεμεσού το Σεπτέμβριο, στο Four Seasons. Και μου ανακοίνωσε ότι πήρε εντολές. Ο άνθρωπος λέει δεν δέχεται εντολές. Να με τιμωρήσει στέλνοντας με στη Β κατηγορία, τον εγκληματία. Εγώ του είπα ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση για έναν τέτοιο λόγο να μπω στη Β κατηγορία. Όχι γιατί την υποτιμώ, αλλά γιατί θεωρώ ότι γίνονται χειρότερα και επιβραβεύονται για την ενδοεπικοινωνία. Στην ίδια συνάντηση συνέβηκε και αυτό. Ο Ρέικβαρτ μου ανακοίνωσε ότι επειδή η Κύπρος θα χάσει μια θέση στους διεθνείς διαιτητές για το 2015, δεν θα είμαι στον κατάλογο των υποψηφίων. Και όταν το ρώτησα το γιατί, μου είπε ότι δεν είχα καλή απόδοση το 2014 στην Κύπρο. Και ποιοι είχαν καλή απόδοση, κύριε Ρέικβαρτ? Αυτοί που έστειλα ομάδα στη Β κατηγορία με αποφάσεις τους. Είναι άξιο απορίας. Αυτά τα άτομα επιβραβεύονται, κύριε. Εκεί ήταν το μεγάλο σοκ. Κράθηκα, απογοητεύτηκα και κατάλαβα ότι εδώ είναι θέμα εντολών που πήρε ο Λάντος και καθαρά θέμα πολεμικής δικής μου. Να μην είμαι στις λίστες των κύριων και να είναι άλλος διαιτητής ο οποίος απήχε έστω και για λόγους υγείας και ήταν στην αποχή για να αυτό. Ή να είναι άλλος, όπως είναι γνωστό, έχει καταδικαστεί από ποινικό δικαστήριο των 99 για μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων σε στάδιο. Το γνωρίζετε, κύριε? Κάνατε την έρευνά σας? Από τότε είχα καταλάβει 100% ότι το σχέδιο εξόντωσης παίρνει σάρκα και οστά.